Φέρε μου αυτόν που άνοιξε τα βιβλία! Γεια σας παιδιά, Μαλουτά δεν κόστε εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα σας οδηγήσω σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι horror, συνδυάζοντας τον κόσμο του Airsoft με ένα escape room θα έλεγα. Δύο ομάδες με περίπου 50 παίχτες η κάθε μία ξεκινούν ένα συναρπαστικό αγώνα δρόμου. Ο κοινός τους στόχος είναι να εντοπίσουν και να συλλέξουν κάποια στοιχεία μέσα στην πίστα, που θα τους οδηγήσουν στο τελικό εξορκισμό με σκοπό να εξορκίσουν τα κακά πνεύματα και τους δαίμονες, όπου πρωτοεμφανίστηκαν με το άνοιγμα των απόκριφων βιβλίων που είχαν κλαπεί από το Βατικανό. Βέβαια, αυτή είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτού horror παιχνιδιού. Αν θέλετε να δείτε πώς ξεκίνησαν όλα, στην περιγραφή θα βρείτε το link από το πρώτο βίντεο. Κάθε ομάδα πρέπει να πλησιάσει τον εξορκιστή στο κέντρο της πίστας. Ο εξορκιστής έχει το ρόλο να βοηθήσει τις ομάδες στον εντοπισμό των στοιχείων, μαρκάροντας ένα χάρτη τα σημεία εντοπισμού. Η ομάδα πρέπει να βρει και να παραδώσει το στοιχείο στον εξορκιστή, ο οποίος στη συνέχεια θα τους δώσει μια νέα τοποθεσία με το επόμενο στοιχείο. Και εδώ είναι που προστίθεται ακόμη ένα σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση. Μέσα στην πίστα κυκλοφορούν οντότητες που μπορεί ξαφνικά να εμφανιστούν μπροστά σου. Αν καταφέρουν να σε πιάσουν, τότε χάνεις και μεταφέρεσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου δαίμονες σε υποβάλλουν σε διάφορες δοκιμασίες. Εκεί πρέπει να αποδείξεις το δικαίωμά σου για να σε αφήσουν να επιστρέψεις. Είναι μια κούρσα εναντίον του χρόνου και των σκοτεινών δυνάμεων, όπου ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε σκοτεινή γωνία. Καθίστε άνετα, πάρτε popcorn και ετοιμαστείτε για ένα βίντεο γεμάτο ασταμάτητη δράση και αδρεναλίνη. Έγινε The Ghost σήμερα. Τραβάει το σενάριο, ρε. Τραβάει, τι τραβάει. Μη χάνεις τουλάχιστον να είμαστε κοντά. Let's do this. Μπήκαν αριστερά. Σε βρήκε, σε βρήκε. Σε βρήκε. Έλα, βγες. Βγες, σε βρήκε ρε παιχτή. Μία μπίλια και μόνο αρκούσε για να μας γυρίσει στη βάση μας, όπου το respawn γινόταν ανά τρία άτομα. Πρέπει να πάμε το κτίριο δεξιά, παιδιά. Σε αυτό το σημείο θα απολαύσετε μοναδικά πλάνα και από την ομάδα της Κομωτινής, Tag Med Squad, και συγκεκριμένα από τον Greg και του Bubble. Πρέπει να πάρουμε αυτό το δωμάτιο, παιδιά. Το μεγάλο αυτό πρέπει να το πάρουμε. Ένας έξω. Το πέτυχα. Καθώς ήμασταν ακινητοποιημένοι μέσα στο δωμάτιο, η αντίπαλη ομάδα είχε πλησιάσει αρκετά τον εξορκιστή. Ήταν οι πρώτοι που λάμβαναν την τοποθεσία για να ξεκινήσουν την αναζήτηση. Στη μεγάλη την κολόνα. Πίσω την κολόνα και κάτω. Το πέτυχα τον άλλον πίσω. Το βλέπεις το κεφαλάκι του. Όχι, ένας είναι εδώ. Θα το βγάλουμε αυτό. Βγήκε. Ωραία, φεύγω. Φύγε δεξιά. Έλα. Φύγετε διαγώνια δεξιά. Πάμε. Προσοχή οντότητες, δεν ξέρουμε που γυρνάνε, μας πιάσουν. Εδώ ο Greg με μια πολύ ωραία κίνηση μας άνοιξε χώρο στο να πάρουμε βήματα μπροστά. Έξω! Φεύγω δεξιά. Προσοχή από πίσω. Είναι και πίσω, νομίζω, το απέναντι κτίριο. Είναι και από εδώ, και από πίσω. Μουσική.
Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ένας σημαντικός παίκτης για τη συνέχεια της αποστολής μας πιάστηκε από τις οντότητες. Μαζί με άλλους δύο αντιπάλους οδηγήθηκε στο σκοτεινό δωμάτιο. Πιο γρήγορα! Η πρόκληση τώρα είναι να αντιμετωπίσουν τους δαίμονες και να περάσουν τις δοκιμασίες για την απελευθέρωσή τους. Καλά, ποιος άνοιξε τα βιβλία? Καλά καθίσαμε. Ποιος άνοιξε τα βιβλία? Φέρε αυτόν που άνοιξε τα βιβλία. Φέρε μου αυτόν που άνοιξε τα βιβλία! Σε βρήκε, ψηλέ! Σε βρήκε! Ωραίος! Σε αυτό το σημείο οι αντίπαλοι κατάφεραν να εισβάλλουν στο κεντρικό χώρο όπου βρίσκεται ο εξορκιστής, κερδίζοντας έτσι την πρώτη τοποθεσία. Η ατμόσφαιρα γεμίζει με αγωνία, καθώς η αντίπαλη ομάδα αποκτά πλεονέκτημα στον αγώνα τους ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις. Άλεξ, θέλω το χάρτη, θέλω να έρθει στο τούνελ. Φωτογράφε! Μία. Θα σε δώσω δεκάρικο μετά. Ένας έξω. Αριστερά έχουμε δικούς μας. Να μπω αριστερά. Βλέπετε αριστερά, αυτόν που είναι εξαπλωμένος εδώ κάτω. Όχι, αριστερά εννοώ να πω εδώ αριστερά. Εγώ εδώ δεν τον είδα ποτέ. Εδώ έχει άτομα αντιπαλούς. Σάτος. Ρε βάλα. Είσαι καλά. Για χαρά είμαι. Ρε βάλα. Θέλω να περάσω λίγο εδώ. Καθώς η ομάδα μου έμεινε ακινητοποιημένη στην άλλη είσοδο, εγώ και άλλοι δύο συμπαίκτες βγήκαμε στην πλάτη των αντιπάλων. Προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε τον χώρο και να πλησιάσουμε τον εξορκιστή.
Καθώς εμείς καθυστερούσαμε τους αντιπάλους, ο Γκρέγκ και η υπόλοιπη ομάδα πλησίαζαν τον εξορκιστή από την άλλη μεριά. Η στρατηγική αυτή δημιούργησε ένα κρίσιμο πλεονέκτημα και ανατράπηκε η ισορροπία υπέρ της δικής μας ομάδας. Βέρια, προσοχή να μην κατέβουν τα σκαλιά, προσοχή. Στέφανε, βγαίνω, Στέφανε, βγαίνω. Ορισμένοι συμπαίκτες μου υπέφεραν από βασανιστήρια, η αποφασιστικότητά μας δεν επηρεαζόταν. Συνεχίζαμε ακάθεκτοι, αν και τα βασανιστήρια αποτελούσαν σκοτεινή σκιά στο δρόμο μας προς την νίκη. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να πλησιάσουμε και να ασφαλίσουμε την περιοχή όπου βρισκόταν ο εξορκιστής. Αυτό διευκόλυνε το έργο μας στην αναζήτηση των στοιχείων, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε. Ο χάρτης πού είναι! Θες κάτι σου μείωσε ρε! Κάποιος έχει γιουβιλάει! Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του βίντεο. Μη χάσετε τη συναρπαστική αναζήτηση των υπολείπων στοιχείων. Επικές μάχες, σκηνές από το σκοτεινό δωμάτιο, το πόσο άσχημα πέρασα εγώ μέσα σε αυτό και τέλος τον τελικό εξορκισμό. Μείνετε συντονισμένοι και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι,
Τώρα είναι η στιγμή για να μην χάνετε τα επόμενα μου βίντεο. Γεια σας. Αηδιάζετε? Όχι. Όχι λένε. Όχι λένε.